της Βόρειας Κεφαλονιάς, της Άμισης και της Παλικής. Το πρόβλημα είναι αλλού. Το πρόβλημα ότι 3 χρόνια αποκτήσαμε μια εμπειρία ότι κάπου υπάρχουν κάποια συμφέροντα και αυτά έχουν φραγγελώσει το λαό και τον πάνε όπου θέλουν. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς θα δεχτούμε ότι σήμερα η γραμμή πρέπει να επαναλειτουργήσει. Δεχόμαστε τα στοιχεία που ανέφερε ο πρόεδρος των απανταχούς αμυκών. Έτσι είναι και καλύτερα μάλιστα. Η γραμμή είναι ελπιδοφόρα, έχει κέρδη, αλλά το πρόβλημα είναι αλλού. Κάποιους άλλους συμφέρει να είναι η γραμμή εκεί. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο, ο καπετάνιος έβαλε μια ωραία τοποθέτηση. Να πούμε όμως και κάτι, μια παρένθεση. Η επιδότηση της γραμμής κόπηκε το 1993 επί Μητσοτάκη. Και όποιος δεν το ξέρει, τα κοιτάπια είναι εδώ και ας ρωτήσει να πληροφορηθεί. Σήμερα δεν μπορεί με καμία νομοθεσία να είναι γραμμή επιδοτούμενη πλην κάποιων περιπτώσεων ειδικών και εξειδικευμένων που έχουν επικρατήσει και έχουν γίνει αποδεκτές για το Αιγαίο. Μια τέτοια περίπτωση, ο Δήμαρχος Ιθάκης παλεύει σήμερα να είναι και το κομμάτι Σάμι Ιθάκη σε καθημερινή βάση. Εμείς που μαζευτήκαμε όλοι εδώ σαν τοπικοί φορείς, πρέπει σήμερα να τελειώνει το θέμα αυτό και για μας, φεύγοντας από εδώ μέσα ένα ωραίο ψήφισμα, καλοφτιαγμένο προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας που θα του λέει, να επανεξετάσει το θέμα της γραμμής Πάτρα Σάμι Ιθάκη με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε κόστος και να λειτουργήσει αυτή η γραμμή και να σταματήσει το 1/4 της Κεφαλονιάς. Γεωγραφικά, έστω, πληθυσμιακά είναι από εκεί. Εντάξει, να επαναλειτουργήσει η γραμμή. Σήμερα οι αργοστολιώτες στα πηγαδάκια τους έρχονται και επανεξετάζουν το θέμα ότι η γραμμή Κυλλήνη Πόρος είναι καρμανιόλα και για αυτούς. Έτσι, η γραμμή που εξυπηρετεί το λαό της Κεφαλονιάς είναι αυτή εδώ πέρα. Άρα εμείς πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε το πηγαδάκι μόνοι μας. Πρέπει το έντυπό μας, το έγγραφό μας, το ψήφισμά μας, η φωνή μας η απόψινη να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το θέμα αυτό τελειώνει με αυτόν τον τρόπο. Και ας το κλείσουμε εδώ. Γιατί συζητιέται πραγματικά ότι υπάρχουν αιτήσεις στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και συζητάνε το τρίμηνο, το τετράμηνο, το εξάμηνο, το οκτάμηνο να μπει πλοίο στη γραμμή. Όχι κύριοι, θα δεχτούμε όπως ήταν και παλιά. Η γραμμή να λειτουργεί σε αιτήσια βάση. Αν όχι σε αιτήσια, δεχόμαστε και την δίμηνη, καπετάνη, επιθεώρηση του πλοίου, δεκάμηνη. Το δεχόμαστε και αυτό. Απολότερα καλή και παναγιώτερα. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Λεωφορεία, χτέλ. Εδώ είναι το πρόβλημα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και γιατί το πρόβλημα? Μαζεύουνε φυσκαριώτες, λιξουριώτες, πλαρινούς, σαμικούς, τους πάνε από ένα γκρεμπόκι πάνω με κατοφέρια 15% και τους λέει μπαρκάρετε εδώ στο ένα και μοναδικό πλοίο για να σας πω απέναντι. Μα οι λαθρομετανάστες που περνάνε από την Τουρκία στην Ελλάδα έρχονται με καλύτερες προϋποθέσεις από εμάς. Εμείς δεν λέμε ότι φταίει ο κάθε εφοπλιστής. Μα συνηγορεί πίσω θεουρά του είναι και το χτέλ. Και το χτέλ το πρόβλημά μας. Εγώ σηκώνουμε το πρωί τις 6.30 ώρα να πάω στη δουλειά μου. Και ακούω, διαβάζω, δεν υπάρχει λεωφορείο. Και όπως δεν υπάρχει για άλλους 10 σαμικούς, πλαρινούς και κάποιους από το καραβόμιλο είναι, που δουλεύουν στο αργοστόλι. Και υποχρεωνόμαστε να τα έχουμε σαν παλαβή μέσα στους δρόμους, ο καθένας με το μεταφορικό του μέσο για να βγάλει το μωροκάματό του. Γιατί δεν υπάρχει το λεωφορείο εκείνο που ήταν παλιά, στις 7.30 ώρα αναχώρηση από Σάμι, αργοστόλι και το μεσημέρι είχε και κάποιες φορές στις 3 όταν ήταν το καράβι και έκανε διπλά δρομολόγια. Αυτή είναι η κατάσταση που θέλει. Άρα σήμερα μετά την εισήγηση του φίλου του Γιάννη, δύο θέματα κυριαρχούν. Το ψήφισμα που πρέπει να βγει από εδώ μέσα για τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και τη διαμαρτυρία μας στον τρόπο διαμόρφωσης των δρομολογίων του χτέλ από Σάμι για αργοστόλι. Μετέφερα και το Δήμο εκεί. Μετέφεραν όλες τις υπηρεσίες εκεί. Μετέφερα και τα πεθαπενατζίτικα. Όχι, έχει μείνει ακόμα εδώ πέρα. Όλα στο αργοστόλι. Μα γιατί? Και στο κάτω κάτω γράφεις εξυπηρέτηση. Άρα θα στείλουμε και ένα ψήφισμα εκεί. Ευχαριστούμε. Εγώ ίσω να το